Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε η Βουλή τόσο για την καταγραφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρώην Υπουργός με τον Γιάννη Στουρνάρα, όσο και για την μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του ο πρώην Πρόεδρος των Εργαζομένων στο Κελπνό, Σταμάτης Πουλής. Η ομιλία Πολάκη κινήθηκε σε ιδιαιτέρως υψηλούς τόνους, με τον πρώην Υπουργό να λέει χαρακτηριστικά: «Σας προκαλώ, προσπαθήστε να με βάλετε φυλακή. Δεν θα τα καταφέρετε». Από τη συζήτηση στην Ολομέλεια αποχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέρ της άρσης. Θα πούμε κανένα. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Να αποχωρήσουμε από... Η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε από τη συζήτηση καταγγέλλοντας παραβίαση του συντάγματος. Την κατάφορη παραβίαση του συντάγματος, στην οποία, κύριε Πρόεδρε, έχετε δυστυχώς και εσείς ο ίδιος ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ οχυρώνεται πίσω από μεθοδεύσεις, πότε για να πάει στο αρχείο και πότε για να κατηγορήσει αντιπάλους του και πότε για να πάρει ευνοϊκότερες διαδικασίες. Αυτοί που εμφανίστηκαν ως κατήγοροι βρέθηκαν υπόλογοι καθώς βαρύνονται με το σκάνδαλο του Κελπνό και τη μεθόδευση σε βάρος του Παύλου Πολάκη. Αποκάλυψα τα σκάνδαλα του Κελπνό και θέλετε να με κοντίνετε, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντας πολιτική τη διαμάχη του με τον πρώην Πρόεδρο των Εργαζομένων στο Κελπνό, αλλά και μετέπειτα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψα αυτές τις βρωμιές, τις έστειλα στον εισαγγελέα και με αυτόν έχω πολιτική αντιδικία. Δεν έχω προσωπική αντιδικία. Γι' αυτό ζητάω να πάω. Εγώ δεν λέω να μην το ψάξω. Να πάω με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό ζητάω. Πάμε τώρα στην υπόθεση Στουρνάρα. Η γυναίκα του έχει πάρει παρανόμως λεφτά από τον Κελπνό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Ο πρώην Υπουργός Υγείας πολλές φορές χρησιμοποίησε προσωπικό τόνο στην ομιλία του. Οι κόρες μου, η σημερινή φοιτήτρια νομικής στη Σταυρούλα και η αυριανή, γιατί βγήκαν οι βαθμοί, φοιτήτρια ιατρικής Πέρσα, που είναι και σήμερα εδώ και σε ευχαριστώ, αγάπη μου, λένε ότι είναι περήφανες για μένα. Εσάς σας το λένε τα παιδιά σας. Εμένα το λένε. Η άρση ασυλίας Πολάκη έφερε στην ίδια όχθη τη Νέα Δημοκρατία με το κίνημα αλλαγής και την ελληνική λύση του κυρία Κουβελόπουλου. Η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι συμπεριφορά που να δηλώνει στον πολίτη ότι ό,τι ισχύει για αυτόν, ισχύει και για μας. Στην άλλη όχθη βρέθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Μέρα 25. Τα θέματα αυτά, τα προβλήματα αν θέλετε, πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά και με πολιτικά μέσα. Είναι καθαρά πολιτική αντιπαράθεση. Γι' αυτό το Μέρα 25 καταψηφίζει την άρση ασυλίας. Οι μηνύσεις εναντίον του Παύλου Πολάκη θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη.